Καλημέρα, κύριε Σάτ. Λοιπόν, θα εστιάσουμε σήμερα σε δύο σημαντικά ζητήματα. Στο πρώτο που έχει να κάνει με τα έκτροπα έξω από τον Παπαδόπουλος, με τον τραυματισμό του 20χρονου, που δεν ξέρω, έχει δώσει κατάθεση ο Ευρυπίδης, Φράγκο. Όχι ακόμα. Αναμένουμε το πράσινο φως από τους ιατρούς, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε λήψη κατάθεση από τον 20χρονο. Όμως εξετάσεις συνεχίζονται ακόμα, κυρία Σάβα. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί κάποια άλλα κλειστά κυκλώματα αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να απομονώσουμε κάποιες φωτογραφίες για να εξασφαλίσουμε και άλλο φωτογραφικό υλικό όσον αφορά πρόσωπα τα οποία είχαν εμπλοκή, τουλάχιστον στα επεισόδια τα οποία έλαβαν χώρα λίγο πριν την έναρξη του αγώνα έξω από το στάδιο. Ναι, κύριε Αντρέου, αναζητούνταν 8 άτομα. 2 είχαν παραδοθεί, κατηγορήθηκαν, γράψω σωστά, ή έχουν αυξηθεί τα πρόσωπα που έχουν μέσα από τις κάμερες κλπ. Ναι, 10 τα πρόσωπα, 10. Εντοπίσαμε τα 2. Ο ένας έχει παραδοθεί, αλήθεια. Έχουμε προχωρήσει όμως αυτή τη στιγμή, ταυτοποιούνται κάποια άλλα πρόσωπα και από τις πληροφορίες που έχω ενδεχομένως σήμερα να υπάρχει ακόμα και κάποια άλλη εξέλιξη. Πέραν των φωτογραφιών των νέων, τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να απομονώσουμε. Κύριε Αντρέου, στο μεταξύ, βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, είστε τηλεφωνικός, αλλά υπάρχει και παρουσία στα πλάνα που βλέπουμε αστυνομία στην περιοχή. Ναι, στα επεισόδια εννοείται. Ναι. Ναι, φυσικά. Η αστυνομία, πέραν των συγκεκριμένων που φαίνονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρξε ναι, και δεν έγιναν αστυνομίας. Εκείνη την ώρα συλλήψεις. Όχι, δεν έγιναν εκείνη την ώρα συλλήψεις. Εντάξει, αυτό, όπως έχω πει, γίνεται αυτή τη στιγμή μια συνάντηση όσον αφορά από τη μία για τους αγώνες οι οποίες θα ακολουθήσουν, ώστε να γίνει μια... Οι αποφάσεις που θα ληφθούν όσον αφορά τα επιχειρηματικά σχέδια δράσης τα οποία θα ακολουθήσουν. Mm-hmm. Πέραν από αυτό, στην συνάντηση αυτή γίνεται και μια αξιολόγηση το τι ακριβώς έγινε στο συγκεκριμένο αγώνα, είτε αφορά ενέργειες της αστυνομίας, είτε οτιδήποτε άλλο, κάποια κενά τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν από, είτε από την αστυνόμευση, είτε άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ώστε να μην επαναληφθούν. Ναι, γιατί ζήτησε και ενημέρωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχαμε χθες δηλώσει του κυβερνητικού εκπροσώπου επί του κ. Αντρέου και για το αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα θα υπάρξουν διευθετήσεις για τους αγώνες του κυπέλου. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια συνάντηση σήμερα ακριβώς και μια αύριο, η οποία ήταν ήδη προγραμματισμένες ακριβώς για αυτούς τους δύο αγώνες. Κοιτάξτε, κυρία Σάβα, αυτές οι συναντήσεις γίνονται πάντοτε πριν από κάθε αγώνα, ώστε να αποφασιστεί η επικινδυνότητα του και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Ναι. Βλέπουμε και τον Νέαντα εκεί, μην κάνω λάθος τώρα στην... Ήταν... Ναι, ήταν ναι, παρόντι. Ήταν και αυτός εκεί. Λοιπόν, τώρα, κύριε Αντρέου, οι κατηγορίες, κατηγορήθηκαν γραπτός οι δύο, είδα χθες. Έχει να κάνει με τον τραυματισμό του 20χρονου ή είναι γενικά για τα επεισόδια που έχουν συλληφθεί? Τα πρόσωπα αυτά έχουν συλληφθεί για τα συγκεκριμένα επεισόδια, εφόσον είχαν εξασφαλιστεί, όπως έχω πει, φωτογραφικό υλικό από τη σκηνή των επεισοδίων. Ναι. Τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν κατηγορηθεί γραπτός για οχλαγωγία, ενδεχομένως και κάποια άλλα δικήματα τα οποία έχουν σχέση με τα επεισόδια. Ναι, όχι όμως με το. Κόντεψε να χάσει τη ζωή του άνθρωπος. Γι' αυτό λέω. Αυτό, οι συνθήκες αυτές διερευνούνται, κυρία Σάβα, και έχουμε εξασφαλίσει κάποιες ανεξάρτητες μαρτυρίες. Αναμένουμε και τον 20χρονο να μας δώσει ακριβώς μαρτυρία το τι είχε συμβεί.